επιστρέψαμε να πάμε σε αυτό το βίντεο που σας είπαμε. Καταρχήν να δείτε λίγο τι έγινε. Είναι ένας πατέρας ο οποίος βγαίνει, νομίζω, στον Αυτιά, αν δεν κάνω λάθος, στον Γιώργο τον Αυτιά, και κάνει μια καταγγελία γιατί κάτι αστυνομικοί σταμάτησαν το γιο του. Και δείτε λίγο το βίντεο. Στο σταθμό λεωφορείων, λοιπόν, του λένε μένει με ταξί. Ναι, ρε, σε θέλουμε. Μένει. Έτσι. Και έτσι ακριβώς. Και μετά. Και αρχίζει ένας έλεγχος. Ρε, παιδιά, είμαι φαντάρος, δείχνει την ταυτότητά του. Έπρεπε να τη δείξει την ταυτότητά του, είχε χρέος να τη δείξει. Ναι. Και αρχίζει ένας έλεγχος. Ρε, παιδιά, είμαι φαντάρος, αφήστε με να φύγω. Φεύγει το λεωφορείο, είναι στην Αθήνα και δεν κατέβει. Ζητάει, θα δει τη μάνα του, ρε, παιδιά. Ναι. Όχι, λέει, μην μιλάς, θα κάνουμε τη δουλειά μας. Γίνεται αυτός ο έλεγχος, γίνεται, θέλω και θέλω ένας ακουβαγιάς που είχε. Που είχε... Ναι. Τα σκαρτούρια το μέσα, το πω έτσι. Και τον παίρνουν παρακάτω, συνεχίζει το Σιβάν να τον ξεμερακούσουν. Και τον κατεβάσει το παντελόνι. Έτσι. Σοβαρά μιλάς. Του βγάλανε το παντελόνι, γιατί του κατεβάσανε. Τον εγινώσαν, το καταλάβατε. Του βγάλανε τα παπούτσια, τα σκαρτούρια, το παντελόνι. Να βρούνε τι. Ωραία, κάνει αυτή την καταγγελία λοιπόν ο πατέρας στον Γιώργο τον Αυτιά, και αυτός που κάθεται δίπλα είναι βουλευτής του Λάος. Και ακολουθεί. Αυτό το βίντεο δεν είναι για ιδιαίτερους σχολιασμούς. Δηλαδή είναι πραγματικά για να το απολαύσετε. Εγώ προσωπικά απόρρισα με την υπομονή του πατέρα, δηλαδή η ψυχραιμία του, ή δεν τον άκουγε καλά, ή απόρρισα πραγματικά. Οι άνθρωποι στη τηλεόραση, ξέρεις, αντιδρούν καμιά φορά λίγο ψυχολόγητα. Για ποιον μιλάς τώρα? Για τους ανθρώπους που βγαίνουν στη τηλεόραση. Ο πατέρας ήταν στη τηλεόραση την ώρα. Για τον πατέρα μου. Βεβαίως για τον πατέρα μου. Λοιπόν, απολαύστε τώρα τον βουλευτή με τι ύφος και με τι φρασολογία απευθύνεται στον πατέρα που έκανε αυτή την καταγγελία. Εγώ υπηρέτησα στο Μεγάλο Πεύκο και ήμουν καταδρομές. Και ναι, κάτι γονείς σαν και εσάς χαλάνε, ναι, τις ειδικές δυνάμεις που κλέγονται σαν τις γυναικούλες απ' έξω. Και έχετε κάνει φλωράκια τα παιδιά σας, έχετε κάνει. Εσύ, γιατί ήμουν και εκπαιδευτής ήμουν. Γιατί πήγε στο παιδί. Γιατί πήγε. Εθελοντικές είναι οι ειδικές δυνάμεις. Πήγε να προσφέρει στην Ελλάδα, ρε παιδί. Τι να προσφέρει. Αφού κλέγεται. Εγώ πήγα και προσέβερα και ήμουν ειδικές δυνάμεις και δεν κλάθηκα. Να του σερβίρουμε και πρωινό με μαρμελάδα. Το παιδάκι, το πήραν από τη μαμάκα του το παιδάκι. Κάνεις σας. Το ξεβράκωμα δεν έχει σχέση. Είμαστε με το Πεύκο. Λοιπόν, εσύ που υπηρέτησες. Για πες μου που υπηρέτησες. Για πες μου που υπηρέτησες. Αδελφέ, ξύπνα, λέγε τα. Πες μου που υπηρέτησες. Ποιος? Εσύ. Που υπηρέτησα. Ναι. Απάνω στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησα. Μπράβο. Δεν τρέπω να το πω, γιατί δεν είναι υπηρέτησα. Το Πεύκο δεν το έχεις ούτε με κι άλλοι, για να ξέρεις τι γίνεται. Έχεις το φλωράκο το γιο σου και δεν τρέπεσαι. Το φλωράκο. Βγαίνεις σε κανάλια να πλαφτείς. Τι θέλεις, αφού ήμουν καταδρομέας. Καταδρομέας. Εφίστηκες για κάτι. Καταδρομέας ήμουνα. Γιατί? Όσοι έχουν υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει ένα αίσθημα. Περίμενε να τελειώσω. Και είναι περήφανοι. Και όταν βλέπουμε, γιατί τα βλέπαμε αυτά τα παιδάκια που ερχόντουσαν μόνο και μόνο για τα μόρια, παιδάκια, ρε, ήταν μαμόθρεφτα είναι και λέγανε έβγαλα κάλους στο πόδι μου, έβγαλα κάλους και δεν μπορώ να τρέξω, αφού να γυρίσω πίσω. Βέβαια υπάρχει εξήγηση όλο αυτό που είδατε, ο βουλευτής είναι γιος του Πλεύρη. Ο Πλεύρης είναι εκείνος ο πολύ δημοκρατικός άνθρωπος. Ναι, ένας πολύ δημοκρατικός άνθρωπος πραγματικά. Νομίζω ότι είναι... Ρε παιδί μου, το διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Νομίζω για τον Πλεύρη. Αυτό δηλαδή ο Βολτέρας είχε τον Πλεύρη στο μυαλό την ώρα που, ναι, το έγραφε αυτό. Οπότε όταν είσαι γιος του Πλεύρη, υπάρχουν συνέπειες. Το μήλο κατά τη μιλιά. Όχι, υπάρχουν κάποιες συνέπειες, ναι. Και αυτό ήταν. Αυτός είναι εκλεγμένος τώρα βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και βγήκε να αποκαλέσει το γιο φλωράκο, μαμόθρευτο και να ζητήσει τα αρέστα από τον πατέρα γιατί βγήκε διαμαρτυρητή. Εσύ που υπηρέτησε εκεί, μιλά. Στον Εύρο, δυστυχώς. Δεν πήγα στον Εύρο, μιλάω. Δεν το είδα το με το κιάλι και εγώ ήμουν αυτό. Πήγε σε Πλεύρη. Γιάννη. Όσο πάντως πιο πολύ του βλέπουμε, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Είναι καλό μόνο να του βλέπουμε. Αυτή είναι καλό να βγει στην τηλεόραση και να τα λένε αυτά τα πράγματα.